Δεύτεροι αγώνες, δρομικοί αγώνες της ορεινής Ναυπακτίας. Ο κύριος Τάσος Ξίδης, συντονιστής του Πράσινο Μπλε. Στην εκπομπή μας, κύριε Ξίδη, σας καλωσορίζουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μιλάμε πολύ για δεύτερους δρομικούς αγώνες στην ορεινή Ναυπακτία. Έρχονται, θα λέγαμε, σαν μία ακόμα διοργάνωση δική σας, σε συνδυασμό φυσικά σας, σε διοργάνωση με το Δήμο Ναυπακτίας κτλ. Προκειμένου με απότερο σκοπό ποιο, και να μας πείτε κιόλας και λίγο για τους αγώνες. Ναι, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση καταρχάς και να σας πω ότι εμείς προσπαθήσαμε να και στο σχεδιασμό και με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου, μια και είναι συνδιοργάνωση όπως είπατε προηγουμένως με το Δήμο Ναυπακτίας και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ένας από τους κύριους στόχους μας ήταν να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο την τουριστική περίοδο στην τοπική αγορά, δηλαδή στην ορεινή Ναυπακτία, και μιλώντας για ορεινή Ναυπακτία συγκεκριμένα μιλάμε για την περιοχή της Άνω Χώρας. Άρα λοιπόν με την διοργάνωση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνουμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε, την καλοκαιρινή περίοδο με μία ακόμα διοργάνωση, προκειμένου να τονώνεται ο τοπικός, η τοπική οικονομία, ο τοπικός πληθυσμός. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Αυτές οι διοργανώσεις για μας έχουν αυτό το στόχο σαν κυριότερο. Βέβαια, πολύ σοβαρότερος ο στόχος της προβολής της περιοχής. Ο στόχος της προβολής της φυσικής ομορφιάς της περιοχής. Απότερο σκοπό. Για να μπορεί να γίνει, είναι όπως ξέρουμε όλοι και το τονίζω για μία ακόμη φορά, η ορεινή Ναυπακτία είναι ένας προορισμός ιδανικός για όλο τον χρόνο. Δεν είναι μόνο για καλοκαιρινούς μήνες, ούτε για φθινοπορεινούς, είναι για χειμωνιάτικο, είναι όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, την περίοδο του Αυγούστου, τέλος Αυγούστου, δημιουργούμε τους αγώνες αυτούς για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή. Και αυτό το κάνουμε ξεκινώντας, θα μου επιτρέψετε να συνδέσω με τους ποδηλατικούς αγώνες που γίνονται μια εβδομάδα πριν και πατώντας την εμπειρία αυτή που έχουμε αποκτήσει μετά από 12 χρόνια με αυτούς τους αγώνες, εκμεταλλευόμαστε κάποια μονοπάτια που ήδη έχουμε καθαρίσει, διαφορετικής σχεδιασμού όμως, όχι το ίδιο με τους ποδηλατικούς, και τους κάναμε αγώνες όπως λέγονται semi-trial για τους γνώστες των δρομικών αγώνων, semi-trial αγώνες οι οποίοι είναι τριών αποστάσεων, είναι των 7 χιλιόμετρων που το βάλαμε φέτος για πιο εραστέχνες, να το πω έτσι πολύ απλά, των 13 χιλιόμετρων και των 24 χιλιόμετρων. Εκεί λοιπόν... Ένας ημιμαραθώνιος ουσιαστικά. Ένας ημιμαραθώνιος. Ναι, είναι ημιμαραθώνιος το 24, το 24 είναι λίγο ζόρι, γιατί ξέρετε είναι και έχει... Έχει όμως το πλεονέκτημα ότι έχει μια ποικιλία, γι' αυτό και τους ονομάζουμε semi-trial, δηλαδή έχει μια ποικιλία των διαδρομών, δηλαδή περιέχει πολύ λίγη άσφαλτο, που η άσφαλτο ξεκουράζει ή αν θέλετε για κάποιους είναι πράγματι πιο οικία από το βουνό. Έχει δασικούς δρόμους και από εκεί και πέρα μετά είναι καλούνται και δασικά μονοπάτια τα οποία είναι... Να μπουν μέσα στο δάσος, να δουν και τις ομορφιές του δάσους, έτσι, να ζήσουν αυτή την εμπειρία και να συμμετέχουν φυσικά σε αυτούς τους αγώνες. Εμείς από τη δική μας πλευρά οφείλω να σας πω ότι φροντίζουμε για την ασφάλεια των αγωνιζομένων, για την ορθή και σωστή οργάνωση των αγώνων βάσει των προδιαγραφών που πρέπει να υπάρχουν από τις ομοσπονδίες, έτσι ώστε οι αγώνες αυτοί που γίνονται να τηρούν και να πληρούν τους προδιαγραφές και τους όρους για να λέγονται αγώνες, άσχετα αν δεν είναι πρωταθλήματα και είναι αγώνες open για όλους. Και τους κανόνες ασφαλείας φυσικά. Ακριβώς, έχει όλους τους κώδικες ασφαλείας. Είμαστε υποχρεωμένοι εξάλλου να το τηρήσουμε, αλλά και να είναι και διοντολογικά ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία εμείς. Με ασφάλειες των αθλητών, των αγωνιζομένων, με υποστήριξη ιατρική όλων αυτών των πραγμάτων, με διασώστες μέσα στο δάσος, με μια σειρά από υποστήριξης, οι οποίες βοηθούν το να αισθάνεται πιο ασφαλής αυτός που τρέχει, γιατί ξέρετε, οι αγωνιζόμενοι σε τέτοιους άγνωστες διαδρομές αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αν δεν βλέπουν κάθε λίγο από τη διοργάνωση κάτι που να τους προσφέρει και να τους δυναμώνει αυτή την εμπιστοσύνη στο να συνεχίσουν να αγωνίζονται εκεί. Υδροδοσίες, σωστές στα σωστά χιλιόμετρα και όλα αυτά που χρειάζεται ένας αγώνας τέλος πάντων. Η ουσία λοιπόν είναι ότι καλούμε για δεύτερη χρονιά, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που το τολμήσαμε αυτό και ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά και συνεχίζει να πηγαίνει και αυτό καλά.
περίοδος δηλαδή των εγγραφών πηγαίνει πάρα πολύ καλά, βλέπετε. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ναι, είναι μια... πολύ καλό. Ξέρετε, τα σε σχέση με πέρυσι, γιατί μιλάμε τώρα και για την πρώτη χρονιά ουσιαστικά μετά την COVID εποχή, που σημαίνει ότι θα πρέπει έτσι, το έτσι, ενδιαφέρον είναι. Να είναι και κοιτάξτε, λίγο... η αλήθεια είναι σημαίνει. Ότι είναι μια περιοχή η οποία για να φτάσει κανείς και να τρέξει, έχει κάποια χιλιόμετρα, έχει κάποια δαπάνη και για να έρθει στην Ανοχώρα, αλλά και για να, να φάει, να κοιμηθεί ούτε και ούτω καθεξής. Όσοι δεν είναι από το κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, που πολλοί από αυτούς έρχονται αυθημερών. Άρα γι' αυτό και εμείς έχουμε φροντίσει σαν διοργάνωση και έχουμε πάρα πολύ, θα έλεγα ότι είναι ίσως από το πιο χαμηλό κόστος συμμετοχής. Αυτό δηλαδή εννοείται ότι... Από οποιοδήποτε αγώνα γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχω ακούσει τέτοιο. Το ακούω και από τους εδώ και μια σειρά ετών. Σε όλες τις διοργανώσεις μας εμείς... Σε συνεννόηση δηλαδή με τους τοπικούς επαγγελματίες του ύπνου, έτσι, τους ξενοδοχειακές δηλαδή μονάδες, τα καταλήμματα που υπάρχουν στην περιοχή, ναι. Προκειμένου να φιλοξενήσουν με ένα... Θα λέγαμε εντάξει, οι επαγγελματίες κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και είναι και μια χαρά. Οι άνθρωποι το κάνουν καλά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, προς Θεού που κάναμε και τους ποδηλατικούς και στους δρομικούς. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η φιλοξενία, όπως μια και μιλάμε για αυτή, είναι πολύ σημαντική σε μια περιοχή για να ξανάρθει ο άλλος, για να διαφημίσει την περιοχή. Ο καλύτερος διαφημιστής, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αυτός. Ο ίδιος ο διαφημιζόμενος είναι αυτός δηλαδή που εισπράττει από πρώτο χέρι και μεταφέρει την πληροφορία στόμα-στόμα. Κύριε Ξίδη, να σας πω κάτι. Εσείς κάνετε αυτό που είναι να κάνετε από τη δική σας πλευρά, προσφέροντας αυτή τη διοργάνωση στην περιοχή. Το αν η περιοχή θα πάρει, θα δράξει αυτό το γεγονός και θα εκμεταλλευτεί, εντός εισαγωγικών εκμεταλλευτεί, αν θα μπορέσει δηλαδή να πάρει, να πιάσει αυτή την ευκαιρία αυτό το τουριστικό προϊόν και να το αναβαθμίσει, αυτό είναι στο χέρι του τοπικού επαγγελματία. Εσείς από την πλευρά σας έτσι. Το κάνετε και καλά το κάνετε και να συνεχίσετε, να είστε καλά να συνεχίσετε να το κάνετε. Από εκεί και πέρα μετά νομίζω ότι το πεδίο είναι άλλον. Κοιτάξτε, όλοι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να το πω πάρα πολύ απλά. Και ο κύριος στόχος της διοργάνωσης αυτών των αγώνων και των ποδηλατικών που αναφέραμε την προηγούμενη. Απότερος σκοπός είναι αυτός πάντως. Και των δρομικών ναι. Είναι αναπτυξιακός. Αυτό δεν ακριβώς. Είμαστε διοργανωτές αγώνων εμείς. Αυτό ακριβώς. Είμαστε περιβαλλοντική οργάνωση. Ακριβώς. Είμαστε μια οργάνωση η οποία αγαπάει τον τόπο της και θέλει να τον αναδείξει. Ακριβώς. Και μέσα στα άλλα που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα που έχουν σχέση αμιγώς με περιβαλλοντικά και με ευαισθητοποίηση πολιτών και ιδιαίτερα νέων παιδιών, ναι. Κάνει και αυτά τις διοργανώσεις προκειμένου να αναδείξει. Αυτό κάνετε την, ουσιαστικά. Ακριβώς, την περιοχή. Διοργανώνετε, κάνετε πέρα... μία διοργάνωση και ουσιαστικά τι κάνετε, καλείτε τους αθλητές να ακριβώς. Έρθουν να γνωρίσουν την ορεινή ναυπαξία. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Να γνωρίσουν. Ο ρόλος ο δικός μας είναι... και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στο περιβάλλον τους προκειμένου να επισκεφθούν στο μέλλον περισσότεροι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το γεγονός. Και βέβαια να το οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και ασφαλέστερα, ώστε όταν ο άλλος θα έρθει στην περιοχή μας να αισθανθεί ασφαλής, να ευχαριστηθεί και να φύγει ευχαριστημένος, μεταφέροντας τα καλύτερα στον τόπο που πηγαίνει. Ακριβώς αυτό. Το feedback είναι η λογική που λέμε. Το feedback, αυτό το οποίο, η αίσθηση η οποία θα μείνει στο τέλος και η οποία θα μεταφερθεί. Ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που θα πρέπει να επικοινωνήσουμε, κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει θα να έλεγα ότι, εσείς. Να καλέσουμε, ένα κάλεσμα θα να κάνω εγώ κλείνοντας απλά και με μόνο, να καλέσουμε τους φίλους του βουνού και της ορεινής, του ορεινού τρεξίματος να μας επισκεφτούν. Δεν θα χάσουν, να είναι βέβαιοι για αυτό που τους το υπόσχομαι προσωπικά, γιατί είμαι εκεί, είμαι παρόν και ξέρω τι είναι, ποιο είναι το προϊόν που προσφέρουμε σαν περιοχή. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτούς που θέλουν να κάνουν εγγραφή, ότι οι εγγραφές λήγουν μέχρι τις 20 Αυγούστου, και γίνονται ηλεκτρονικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του site του φορέα μας. Πράσινομπλε.gr. Μπαίνοντας εκεί, είναι πάρα πολύ εύκολο, εύκριστο. Μπορεί κανείς να δηλώσει τη συμμετοχή του, παίρνει την επιβεβαίωσή του επιτόπου και έρχεται πάνω για να πάρει μόνο το τσιπάκι και τον αριθμό του. Άρα λοιπόν, η 20η Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα κατά την οποία κάποιος ο οποίος θελήσει να συμμετάσχει στους αγώνες μπορεί να το κάνει μέσα από την φόρμα της ιστοσελίδας στην οποία αναφέρεται. Και εδώ βέβαια, κλείνοντας, να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά
τους χορηγούς των αγώνων, οι οποίοι μας στηρίζουν και σε όλες μας τις δράσεις, αλλά και ειδικά σε αυτή τη δράση είναι πολύ σημαντική η υποστήριξή τους. Και να ευχαριστήσω το Δήμο Ναυπακτίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο φορέα μας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί για εμάς αυτή η εμπιστοσύνη μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί δεν είμαστε σπίτι μας, συνδιοργανώνουμε όλοι μαζί. Και να ευχαριστήσω βέβαια και τους τοπικούς φορείς, που είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του δασαρχείου, μια και μπαίνουμε σε δασικό μέρος. Είναι η τροχέα, η οποία είναι εκεί και διασφαλίζει αγώνες. Είναι η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μας βοηθάει επίσης με την παρουσία της. Είναι οι διασώστες Μεσολογγίου. Είναι η τοπική κοινότητα και ο πολιτιστικός σύλλογος σαν χώρας. Και είναι και όλοι οι ξενοδόχοι και επιχειρηματίες που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να προκόψουν. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ουδέτεροι. Κύριε Ξύδη, δεν θα υπήρχε η εμπιστοσύνη όλων αυτών που είπατε, εάν δεν διέκριναν ότι κάτι γίνεται σωστά. Προφανώς, για να δείχνουν την εμπιστοσύνη αυτή στο πρόσωπό σας, στο πράσινο μπλε, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ο βασικός διοργανωτής όλου αυτού του εγχειρήματος και όλων αυτών των εγχειρημάτων, δεν θα το κάναν εάν στην κυριολεκτικά, αν δεν έβλεπαν ότι κάτι γίνεται σωστά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Νομίζω είναι η επιβράβευση. Ευχαριστώ όλους πάντως. Νομίζω είναι η επιβράβευση στο πρόσωπό σας και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την παρουσία σας. Καλά.